Δεν έχουμε ιδέα τι είναι η δοκιμασία. Σίγουρα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι η ασυλία, το έπαθλο. Για μένα ένας λόγος παραπάνω για τη Σόνια, γιατί είναι η Σόνια στη θέση του μονομάχου. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να κερδίσουμε. Άμα κοιμηθεί ο Θεός και χάσουμε κάτι, δεν είναι. Ναι. Άμα κοιμηθεί ο Θεός, θα χάσουμε. Μόνο έτσι χάνουμε. Να ηρεμήστε λίγο. Κατουρίστε. Τι θέλεις εσύ τώρα. Φτάνουμε στην δοκιμασία μας, βλέπουμε αριθμούς και όλοι λένε σίγουρα έχει μαθηματικά μέσα. Δεν το έχω καθόλου με τίποτα από αυτά. Τα παιδιά μου θέλουν πω και εγώ φωνάζω να διαβάζουν μαθηματικά, το ένα το άλλο. Ναι, δεν με σώζει τίποτα. Παιδιά, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπερίζω τη γαλάζια ομάδα, καλησπερίζω την πράσινη ομάδα και ταυτόχρονα σας καλωσορίζω στη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας για αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ, Φίλιππε, παιδί μου, ευχαριστώ. Θα είσαι επίσημα ο κλακαδόρος. Θα ξεκινάς εσύ, θα παρασέρεις τους άλλους. Για πάμε άλλο ένα. Ωραία, 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 μια χαρά. Λοιπόν, να υπενθυμίσω το εξής. Πρώτη μονομάχος για αυτή την εβδομάδα, η Σόνια. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε, ανάλογα με το αποτέλεσμα της δοκιμασίας, ποια θα είναι η επιλογή της Σόνιας και από ποια ομάδα. Πολύ σημαντική δοκιμασία λοιπόν. Παύλο, πώς είναι η ομάδα? Πολύ καλά. Μετά τη χθεσινή νίκη νομίζω είμαστε ακόμη καλύτερα. Και έχουμε έρθει να δώσουμε πάλι το καλύτερό μας σε αυτό, για να μην φύγει και αυτή την εβδομάδα κανένα μέλος της ομάδας. Γιάννη. Παρακαλώ. Όλα εντάξει? Δεν φοβόμαστε τίποτα. Πώς είναι η ομάδα? Τέλεια. Έχουμε έρθει σήμερα έτοιμοι να πάρουμε και αυτή τη δοκιμασία? Εννοείται. Ωραία. Μια χαρά. Ευχαριστώ, Γιάννη. Σε έπεισα. Μ' αρέσει που ο Λεωνίδας ασχολείται μαζί μου λίγο παραπάνω. Εντάξει, ωραίο είναι. Ήθελα να το γνωρίσω καιρό. Το γνώρισα τώρα. Νομίζω το πάμε καλά. Μένει να παίξουμε ένα στοίχημα που έχουμε για το μουστάκι. Λαρού, πώς είναι η ομάδα? Μια χαρά είμαστε. Είναι πολύ σημαντική η νίκη για μας, γιατί είναι η ασυλία. Δεν θέλουμε να φύγει άλλος από την ομάδα μας. Είναι μια ασυλία κομβική, ειδικά για τη γαλάζια ομάδα. Γιατί σε περίπτωση που χάσετε σήμερα, μοιραία θα αποχωρήσει ακόμη ένα μέλος σας. Δεν θέλουμε να χάσουμε άλλο παίχτη, είμαστε ήδη πολύ λιγότεροι. Εύχομαι να τα πάμε καλά. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τη σημερινή δοκιμασία. Σήμερα θα δώσουμε βάση, ναι μεν στην ταχύτητα, χρειάζεται και αυτή, αλλά και στη σκέψη. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Τζέρι, πόσο έχεις τα μαθηματικά, παιδί μου? 18-19, αναλόγως το πώς το διάβαζα. Απουσιολόγος. Στρατηγικότατο flex το 18-19 στα μαθηματικά, γιατί ήθελα να αγωθούν λίγο παραπάνω αντί να χαλαρώσουν οι αντιπαλοί μου. Είχα τρίτη λυκείου, νομίζω τελείωσα με 12 στα μαθηματικά και το απολυτήριό μου για τα πρακτικά, όσους βλέπουν και ακούνε, 13 ή 12 και 12-13. Βασίλη μου. 19-20, μ' αρέσει. Ας είσαι από τους καλούς, συγγνώμη εδώ. Γιάννη μου. 16-17. Όλοι καλοί ήσασταν, παιδιά, Καλλιόπη. Όπα, το πιάσα, για πες. 12 το πιο χαμηλό. Εντάξει, εντάξει, μια χαρά. 10 στα μαθηματικά. Εμείς γίνω ρεζίλη, είπα. Και είπα, έβαλα 2 βαθμούς. Φίλιππε, πώς έχεις τα μαθηματικά? Στο Λύκειο 13, Πανελλήνιες 17. Στο Δημοτικό. Δεν θυμάμαι. Πού να θυμάσαι, Δημητράκη? Λογικά κάτω τη βάση ήταν κάτι, δεν θυμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, τι θέλουμε σήμερα από εσάς, παιδιά? Ποια είναι η δοκιμασία? Αρχικά, οι δύο ομάδες θα χωριστείτε και πάλι σε ζευγάρια. Η δοκιμασία είναι ένας εναντίον ενός. Ακούω πως είναι ατομικό και εν μέρει χαίρομαι γιατί η ομάδα μου παρακαλούσε να είναι ατομικό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Νομίζω ότι στα ομαδικά δεν υπάρχει συνεννόηση. Και ίσως είναι καλύτερο το ατομικό. Αυτή είναι η άποψή μας, γενικά σαν ομάδα. Ο κάθε παίκτης, για να δώσει πόντο στην ομάδα του, χρειάζεται 2 νίκες. 3 φορές θα έρθει αντιμέτωπο το κάθε ζευγάρι το μέγιστο. Από την ώρα που είδα το αγώνισμα, λέω δεν μπορεί, δεν το έχω καθόλου. Και βάσει άγχους με το που το είδα, αλλά γενικά δεν τα πω καθόλου καλά. Τι θέλουμε από εσάς? Στέκεστε εδώ στην ξύλινη βάση. Κοιτάτε προς τα εμένα. Ακούτε μία ερώτηση. Κάνετε τα μαθηματικά, γυρίζετε, πηγαίνετε, βρίσκετε το σωστό αποτέλεσμα, τον αριθμό δηλαδή, που βρίσκεται στις ταμπέλες πίσω. Παίρνετε τη σημαία και την τοποθετείτε εδώ, δίπλα μου, σε αυτή τη βάση. Όταν αυτό συμβεί, παγώνετε εκεί που είστε.
ξανακάνουμε την ερώτηση και επιβεβαιώνουμε αν είναι σωστό ή λάθος. Αν είναι σωστό, η σημαία οδηγείται εκεί, που μετράμε τους πόντους. Αν είναι όμως λάθος, αυτός που έχει φέρει τη σημαία οφείλει να την πάει πίσω και να ξανατρέξει μαζί με τον αντίπαλό του να βρει το σωστό αποτέλεσμα. Ο αντίπαλος συνεχίζει από εκεί που βρίσκεται. Αν κάποιος κάνει δύο λάθη, ο πόντος πηγαίνει στην αντίπαλη ομάδα. Ποια ομάδα κερδίζει συνολικά τη δοκιμασία? Αυτή που θα φτάσει πρώτη τους 7 πόντους. Όλα κατανοητά? Ναι. Πολύ ωραία. Δεν παίζω σήμερα, ήταν απόφαση του γιατρού το να μην παίξω, αλλά για να πω την αλήθεια, σήμερα ήθελα όντως να ξεκουράσω το πόδι μου για αύριο, γιατί ίσως αν ανέπτυσα απότομα ταχύτητα να έκανα ζημιά. Αν ήξερα ότι θέλει δύναμη, θα είχα μπει. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ναι. Πάμε να πάρουμε θέσεις, παρακαλώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δοκιμασίες, τι περίμενα πώς και πώς. Εντάξει, δεν ξέρω αν μου αρέσει πολύ το μαθηματικά γενικά, αλλά έχει μυαλό και μ' αρέσει.